Αγαπητοί συμπατριώτε, περάσαμε διάφορε φάσει στο μεταναστευτικό. Από τα ήσυχα χρόνια, μετά στη μεταναστευτική κρίση ΣΥΡΙΖΑ του 2015-2019, τώρα την ύφεση του 2020 σήμερα. Δεκάδε χιλιάδε μετανάστε πέρασαν από το νησί μα. Του υποδεχτήκαμε και του φερθήκαμε με αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια. Αλλά εμφανώ τα νησιά δεν μπορούν να σηκώσουν όλο το βάρο τη ευρωπαϊκή μεταναστευτική κρίση. Και γι' αυτό το λόγο φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορα ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό με τους νοριοφύλακες. Και όσοι έρθουν, δεν μπορούν να μείνουν εδώ. Η Χίος είναι σύνορα. Είναι ακριτική η Ελλάδα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ασφαλή δομή, κλειστή ελεγχόμενη, εκτός αστικού ιστού, για να κλείσει και η Βιάλ και τα δεκάδες διαμερίσματα που λειτουργούν στην πόλη και στον Άγιο Μινά. Να προσφέρουμε ασφάλεια σε όλους, και ετούντες άσυλο και εργαζόμενου. Και στην τοπική κοινωνία. Σε μια περιοχή που δεν επηρεάζει τη ζωή του νησιού μα και όπου η διαμονή θα περιορίζεται στου λίγου μήνε, όχι σε μακροχρόνια παραμονή στην Ακριτική Ελλάδα. Και φυσικά όχι σε υπερδομέ. Δεν τι χρειαζόμαστε πλέον χάρη στι επιτυχίε τη κυβέρνηση και στη φύλαξη των συνόρων και στην επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου. Το κυριότερο με κλειστό προαναχωρησιακό κέντρο για την επιστροφή στην Τουρκία όσων δεν δικαιούνται διεθνού προστασία το τονίζω, οι επιστροφές είναι το κλειδί στη μείωση των ροών. Και για τη χώρα συνολικά, αλλά και το κυριότερο, για τις πύλες εισόδου, όπως η χείος μας. Η δομή θα έχει αυξημένα μέτρα ασφαλεία. Θα κλείνει τα βράδια για όλου. Θα είναι υποχρεωτική η παραμονή εντό και μόνο εντό για όλου τους ζετούντε άσυλο. Από την πρώτη μέρα λειτουργία θα είναι εμφανή η διαφορά στο νησί μα. Τέλο, όπω έχω ήδη ανακοινώσει, η έναρξη της κατασκευής της νέας δομής θα πραγματοποιηθεί μετά την ακόμα περαιτέρω αποσυμφόρηση της Βιάλ, όπως έχουμε δεσμευτεί. Πρόθεσή μας, η δημιουργία της δομής στη θέση άκρα παχή, έκταση που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Θα συζητήσουμε και πάλι με τις τοπικές αρχές, για να εξασφαλίσουμε το βέλτιστο σχεδιασμό, τα αναγκαία αντισταθμιστικά μέτρα. Φίλε και φίλοι, ας αφήσουμε επιτέλους το μεταναστευτικό πίσω μας. Ας εξασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων. Εφαρμόζοντα μια συνολική πολιτική μείωση των ροών και αποσυμφόρηση τη χείου, όπω είδατε ο καθένα και η κάθε μια από εσά το 2020. Α κινηθούμε με νυφαλιότητα, με διάλογο, χωρί ακραίε φωνέ. Η κάθε κρίση απαιτεί δύσκολε αποφάσει. Αποφάσει από το αποτέλεσμα των οποίων θα κριθούμε. Θέλουμε να παραδώσουμε μια χείο καλύτερη, μια χείο με οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία μακριά από το μεταναστευτικό. Προχωράμε. Προχωράμε μαζί.